Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, κύριε Πετρίδη. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτές τις συναντήσεις και τις συνεργασίες που γίνονται, για ποια πανεπιστήμια μιλάμε και πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που είναι μια από τις προτεραιότητες που έχουμε σαν πανεπιστήμιο αρκετά χρόνια τώρα, αλλά έχουμε τετικοποιήσει την προσπάθειά μας την τελευταία αιτία, έχουμε αναπτύξει συνεργασίες μας με πολλά πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης. Εκτός Ευρώπης, από περιοχές όπως είναι η Νοτιοανατολική Ασία, οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Πανεπιστήμια από τη Μέση Ανατολή και επίσης Πανεπιστήμια από την Αφρικανική Ήπειρο. Ο λόγος είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Αφρικανική, με το African Union, έχουν θέσει κάποιες προτεραιότητες στον εκπαιδευτικό και στον ερευνητικό τομέα σε θέματα και σε παιδεία που θεραπεύει μέσω των προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών αλλά και της ερευνητικής προσπάθειας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω ότι τις τελευταίες δύο μέρες, σήμερα, χτες, σήμερα, αλλά και αύριο που θα είναι τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε, ασχολούμαστε με την περιοχή της ασφάλειας τροφίμων και της ασφάλειας τροφίμων, συγγνώμη, και της γεωργίας ακριβίας. Εμείς να αναφέρουμε καταρχήν, κύριε Πετρίδη, ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια, δηλαδή εκπρόσωποι ποιων πανεπιστημίων? Είναι πανεπιστήμια, ναι. Είναι δύο πανεπιστήμια από την Ουγκάντα, είναι δύο πανεπιστήμια από την Τανζανία και ένα πανεπιστήμιο από την Ιγυρία. Και διαδικτυακά συμμετέχουν και πανεπιστήμια από την Βόρεια Αφρική. Μάλιστα. Πανεπιστήμια της? Της Βόρειας Αφρικής. Της Βόρειας Αφρικής, μάλιστα. Επειδή προφανώς δεν γνωρίζουμε και σχεδόν τίποτα για τα πανεπιστήμια τουλάχιστον της Αφρικής, εμείς συνήθως προς τη Δύση κοιτάμε, κύριε Πετρίδη. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να φανταστούμε και φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθούσαν, Έλληνες δηλαδή ή Κρήτες φοιτητές που θα παρακολουθούσαν μαθήματα σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ποιο είναι το επίπεδό τους? Προέρχονται από χώρες που στο δικό μας το μυαλό είναι αρκετά φτωχές, και σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους? Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ και χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φοιτούν κυρίως την νοσηλευτική φοιτητές από την Αφρική, αλλά και στο διοίκηση και στο τμήμα διοίκησης και τουρισμού, φοιτητές από την Αφρική κάνονται παρακολουθώντας μαθήματα στα αγγλικά ή κάνοντας την πρακτική τους άσκηση. Το επίπεδο των πανεπιστημίων αλλά και του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχει είναι, θα έλεγα, εφάμιλο των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Έχουν πολύ καλή θεωρητική αλλά και τεχνική κατάρτιση παρόλο στους περιορισμούς τους οποίους έχουν. Τα αγγλικά τους και ο τρόπος επικοινωνίας τους είναι άμεσος και πολύ επαγγελματικός. Και θα έλεγα ότι μέσω αυτών των συναντήσεων διαπίστωσα ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν αρκετά πράγματα να πάρουν από τα αφρικανικά πανεπιστήμια όσον αφορά τον επαγγελματισμό αλλά και το όραμα για την πρόοδο. Επομένως είναι πολύ καλοί συνεργάτες για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, γιατί μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με την τεχνολογία που αναπτύσσουν τα ερευνητικά εργαστήρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να αλληλεπιδράσουμε με το ταλέντο των φοιτητών αλλά και τη δίψα για πρόοδο του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού τους προσωπικού. Ναι, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι επειδή αυτές οι χώρες είναι αναπτυσσόμενες, ότι τα παιδιά εκεί θα θέλουν πάρα πολύ να προχωρήσουν, να έχουν ένα πείσμα δηλαδή. Η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Παντού βέβαια συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο για τα συγκεκριμένα που μιλάμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δηλαδή ότι έχουν χαρακτηριστικά που τα αναζητάμε στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Και ως χώρα θα πρέπει να αναζητήσουμε συνεργασίες, γιατί ναι, είναι το λεγόμενο διπλώμα, το λεγόμενο science diplomacy. Δηλαδή η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει και μία
σε εισαγωγικά περιφερειακή δύναμη μέσω της εκπαίδευσης και μέσω αυτών των συνεργασιών. Και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Υπήρου αλλά και της χώρας μας να μεταφέρονται μέσω των συνεργασιών στο ερευνητικό και στον εκπαιδευτικό τομέα. Ναι. Έρχονται εδώ φοιτητές από την Αφρική. Έχουμε όμως το αντίστροφο. Δηλαδή... Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι τεχνολογίες ή το applied science, οι εφαρμοσμένες επιστήμες και τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων επιστήμων να δοκιμάζονται και στις ανάγκες των χωρών αυτών. Δηλαδή, δικοί μας ερευνητές να ταξιδεύουν και να προσαρμόζουν την τεχνολογία που αναπτύσσεται κάτω από τις συνθήκες στον ελλαδικό χώρο, να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται και να ικανοποιούν τις ανάγκες των χωρών αυτών. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε, με διδασκαλία και την κοινή έρευνα Ελλήνων επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις αφρικανικές χώρες. Επομένως, ήδη αυτό έχει αρχίσει να γίνεται και θέλουμε αυτό να το εντατικοποιήσουμε, δηλαδή και τη ροή προσωπικού αλλά και διδακτορικών φοιτητών από το ΕΛΜΕΠΑ προς τις αφρικανικές χώρες. Ναι, που σημαίνει ότι θα μπορούν να πάνε εκεί να ζήσουν για ένα διάστημα. Για ένα διάστημα να κάνουν την έρευνά τους ή την μέρος της διδακτορικής τους διατριβής. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε, ότι συμβαίνουν, ξέρετε, να μαθαίνουμε, γιατί συνήθως εστιάζουμε σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και ίσως ξάπιασε και κάποιους ότι γίνονται τέτοιες συνεργασίες με πανεπιστήμια της Αφρικής. Όχι ότι εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν προς Θεού τις δυνατότητες, την όρεξη και το μεράκι, όπως είπατε, ίσως μας βάζουν και τα γυαλιά σε πολλούς τομείς. Φανταζόμαστε ότι είναι και διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κύριε Πετρίδη, σε σχέση με εμάς. Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ ανεπτυγμένος ο τρόπος, ναι, και η στρατηγική εκπαίδευση που τις οποίες έχουν, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις χώρες ήταν πρώην αποικίες των Γάλλων ή πρώην αποικίες των Βρετανών. Επομένως, το σύστημα εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί σε πολύ στέρεα παράδοση λόγω αυτής της πολιτικής κατάστασης της οποίας ήταν μέχρι πρόσφατα. Επομένως, είναι πολύ ανεπτυγμένο και το εκπαιδευτικό του σύστημα, μια και προέρχεται από ανεπτυγμένα συστήματα που και στον ελλαδικό χώρο προσπαθούμε να μιμηθούμε. Ναι. Εννοούμε δηλαδή ότι αποφεύγουν προφανώς και τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν και στους πανεπιστημιακούς χώρους, βία, όλα αυτά δεν τα υπάρχει. Προβλήματα, ναι. Που συμβαίνουν εδώ. Μάλιστα. Οπότε είναι σε καλό δρόμο, όπως μας είπατε, αυτή η συνεργασία με την ευρύτερη έννοια και θα αποφέρει και καρπούς και αυτό είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, να υπάρχει αυτή η διεθνοποίηση, η ανταλλαγή απόψεων, πρακτικών και πάνω στα εκπαιδευτικά ζητήματα και στον τρόπο που παρέχεται η εκπαίδευση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρίδη, που μας δώσατε έτσι τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και να μάθουμε κάτι παραπάνω που ομολογουμένως δεν το γνωρίζαμε. Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να τονίσω στο τέλος ότι η διεθνοποίηση είναι και εξτρέφει ο μοναδικός τρόπος να αξιολογήσεις και το δικό σου επίπεδο. Δηλαδή στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην καινοτομία. Και μέσω των συνεργασιών, μικρομεσαία πανεπιστήμια μπορεί να γίνουν και μεγάλα πανεπιστήμια. Ναι, σωστά. Αν δεν βλέπεις και το τι γίνεται παρά έξω, δεν μπορείς να κάνεις και συγκρίσεις και διορθώσεις ενδεχομένως. Να είστε πολύ καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.